Παρακαλώ. Τι δεν μου λες. Έλα. Εκείνη η ωραία η πίεση του μισθού 10% ισχύει και για τον Πάπη και για τον Άρη. Πρώτα από αυτούς. Πρώτα σε αυτούς. Ε, βέβαια, γιατί ποιος θα δώσει το παράδειγμα, ο χαμηλός. 20 και 30 και μπράβο στα παιδιά που ξεκινήσαν αυτή την ωραία πολιτική μείωση των μισθών. Μια χαρά τα πάτε. Έβγε, μπράβο Αποστόλη. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Πάντα μπροστά, πάντα πρώτη. Παρακαλώ. Καλημέρα, ναι, ναι. Πήρε ο Σκάι τα δικαιώματα της Νόβα. Ποια δικαιώματα της Νόβα να πάρει, καλέ. Πρόκειται να πάρει και δικαιώματα της Νόβα με το 10% που κόβει σε εμάς τα δικαιώματα της Νόβα. Θα πάρει. Αγώνα λέω. Ποιον αγώνα, του κατάλαβα εγώ τι λες. Ναι, γιατί ο κόσμος λέει ότι έδειξε ο Σκάι τέτοια διαφήμιση. Κατά λάθος θα έπαιξε. Αν δεν έπαιξε κατά λάθος, έπρεπε να είμαστε ήδη στο πεζοδρόμιο. Αυτό λέω, δεν υπάρχει από τέτοιο πράγμα. Δεν, χλωμό το κόβω. Ελπίζω. Ναι, εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε. Τι να ξέρω, δεν ξέρω. Κανονικά έπρεπε να ξέρω, να μας ρωτήσουν το 10% που σου κόβουμε, θες να πάρουμε Νόβα ή όχι. Γιατί δικό μου ήτανε. Αλλά δεν με ρώτησε κανείς, οπότε υποθέτω λάθος κάνετε. Θα με ρωτάγανε. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας κύριε. Γεια σας. Θα ρωτήσω, όσοι δεν έχουν ίντερνετ ή δεν μπορούν να πάνε στη δεντροφύτευση της Πάρνηθας, τι γίνεται τώρα, πρέπει λέει να είσαι στο ίντερνετ. Μπορείτε, μπορείτε. Απλά θα πρέπει να μας δώσετε μια ταχυδρομική διεύθυνση. Ε? Να σας στείλουμε δύο πλάκες μάρμαρο που είναι το τεστ πάνω. Έχουμε σκαλίσει εμείς τις ερωτήσεις και εσείς θα σκαλίσετε τις απαντήσεις στις πλάκες στο μάρμαρο. Και αν περάσετε το τεστ, θα έρθετε στην Πάρνηθα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα. Γιατί άμα έχουμε να κάνουμε με πρωτόγονους, τι θα στείλουμε, πλάκες με μάρμαρο να σκαλίσετε. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Ευχαριστώ πάρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Για την αγγελία που έχετε για το αυτοκίνητο. Ποια αγγελία? Για μια αγγελία για ένα Passat. Για το Passat. Ναι. Ενδιαφέρεστε? Ναι, ναι. Τι τιμή το είδατε? Ο γιος μου κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, δεν ρώτησα, δεν μου είπε. Τώρα δεν... Εσείς πόσα είστε διατεθειμένος να δώσετε? Κατάτε, τώρα τι... Γιατί εγώ το πρόσεχα. 2-1 είναι. Ορίστε. 2-1 είναι. 1-2. 1-2 είναι. Δεν ξέρω τώρα εσείς θα μου πείτε την τιμή. Είναι στις 15.000. 15.000. Ναι. Μάλιστα. Τι χιλιόμετρα έχει κάνει? 182.000. Το απλό είναι ή... το απλό. Τι θα πούλαγα 15.000 το σύνθετο. Το απλό. Δεν σε ενδιαφέρει, είναι μεγάλη ευκαιρία. Όχι, όχι, πίστευα ότι είναι πολλά τα λεφτά. Όχι πολλά τα λεφτά. Όλα τα σέρβις στην αντιπροσωπεία, τα κταίω του τα πάντα. Το τρακάρισμα το έχω φτιάξει και τις 5 φορές που έχω τρακάρει. Και το τελαπάρισμα εκείνο που είχε μπει όλη η οροφή μέσα δεν φαίνεται καν. Του κουρτιού σας το δίνω, του κουρτιού. Εδώ βρήκαμε τώρα 1800 τούρμπο να πούμε. Ε, τι 1800? 14.000 ευρώ. Δεν το έχουν όμως περιποιημένο σαν και εμένα. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει αυτό, δεν μπορώ να ξέρω. Τι κατουρημένα καθίσματα είχα που τώρα δεν φαίνεται τίποτα, δεν μυρίζει. Από εμετού στα πατάκια, τίποτα δεν φαίνεται. Η τραπετσαρία που είχε καεί, έχω βάλει κάτι μπαλώματα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πώς? Τίποτα. Του κουρτιού το έχω. Καλώς, το συζητήσω με το γιο και θα... βέβαια, συζητήσω, περιμένω, είναι ευκαιρία. Εντάξει, καλώς. Άντε, γεια.